Όταν δούνε οι δημοτικοί σύμβουλοι ότι εμείς δεν έχουμε κρυφή ατζέντα, δεν έχουμε εξουσιομανία, δεν προσπαθούμε να τους απαξιώσουμε αυτούς και να φανεί η αφεντιά μου ότι είναι πολύ καλύτερη και υπερτερή σε όλα, τότε νομίζω θα θέλουν να έρθουν κοντά μας, γιατί και για αυτούς θα ανοίξουμε τις προοπτικές τους. Δηλαδή και για αυτούς θα τους δώσουμε να καταλάβουν ότι μπορούν να κάνουν κάτι για τη Σπάρτη, το έργο τους να αναγνωριστεί. Θα δουν ότι η Σπάρτη θα αποκτήσει μια εξωστρέφεια, θα γνωρίσουν κόσμο και σπουδαίες προσωπικότητες από το εξωτερικό. Θα μπορέσουν να πούνε ότι αυτό το project το ανέλαβα εγώ, έστω και αν δεν ανήκα στην παράταξη Σπάρτη Δήμος που μας αξίζει. Σχεδόν θα προσπαθήσω να μην ξέρω αν κάποιος ήταν μαζί μας ή αν ήταν σε κάποια άλλη παράταξη. Θα είναι και δική τους όμως ευθύνη να μην κρατήσουν τη Σπάρτη στο τέρμα. Δηλαδή όπως αυτοί κάθονται και κρίνουν και λένε όχι, και αυτοί θα αναλάβουν την ευθύνη να πούνε την ώρα που η προσπάθεια γινόταν, εγώ ήμουν απόν ή απούσα. Δηλαδή θα έχουν και αυτοί μία πρέσα, μία πίεση να αποδώσουν. Εντάξει, δεν σου αρέσει αυτό, τι είναι αυτό που σου αρέσει, έλα κάνω. Πόσες φορές θα μπορέσεις να δώσεις δικαιολογία, δεν μ' αρέσει το ένα, δεν μ' αρέσει το άλλο. Γιατί άμα θες να το κάνεις λίγο διαφορετικά και σου πούμε, εντάξει, έλα κάτω, τέλειωσε το. Πάρε εσύ τα κλειδιά, πάρε αυτό το project, πάρε αυτή τη δράση, πάρε αυτή την ενέργεια και τέλειωσε το. Εμείς θα δουλέψουμε με τέτοιο τρόπο. Δηλαδή, αρκετά προχωρημένο, όχι για τα ελληνικά startup, αλλά και για τα ευρωπαϊκά και για τα αμερικάνικα. Θέλουμε να κάνουμε δουλειά εδώ, αναδεικνύοντας το ενεργητικό του κάθε δημοτικού σύμβουλου. Και δεν θα φτάνουν οι δημοτικοί σύμβουλοι για να κάνουν όλη τη δουλειά που έχουμε κατά μόνο. Τώρα, αν κανείς μπουλαρώσει και πει, εγώ είμαι πρωταθλητής της παρακμής και θέλω η Σπάρτη να μείνει σε μια παρακμιακή τροχιά, εντάξει, ας το πει. Αλλά θα φανεί αυτό. Θα φανεί και στους πολίτες ότι αυτός όχι μόνο δεν είναι συνεργάσιμος, και δεν είναι συνεργάσιμος για να κάνει ό,τι μας καπνίσει εμάς. Συνεργάσιμος για πράγματα τα οποία είναι προφανώς θετικά για την πόλη. Σε λίγο θα φανούν αυτοί, θα τους απομονώσει πάλι η ίδια η σπαρτιατική κοινωνία. Σε κάποια φάση δεν θα έχεις αρκετές δικαιολογίες για το γιατί δεν συνεργάζεσαι. Και όπως έχουμε ξαναπεί, υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκουν λύσεις στα προβλήματα και υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκουν προβλήματα σε κάθε λύση. Έτσι, αυτοί είναι που κρατάνε τη Σπάρτη σε βαθμούς πολύ κάτω του μετρίου. Αυτό το πράγμα θα το πολεμήσουμε. Αρχίζουμε καλά, αρχίζουμε με αγκαλιά που είναι ορθάνηθη, αλλά σιγά σιγά δούμε ότι κάποιος μουλαρώνει και απλώς έχει άλλη προσωπική ατζέντα, η οποία δεν είναι η ατζέντα για το καλό των κατοίκων, και τότε θα βρεθούμε απέναντι. Αλλά νομίζω ότι η πλειοψηφία θέλει να αλλάξουν τα πράγματα. Επομένως, ναι, όπως είναι το σύστημα, γίνεσαι δήμαρχος με μειοψηφία από πλευράς δημοτικών συμβούλων, αλλά όταν δουν ότι αυτό δεν μας επηρεάζει και ότι θέλω να δουλέψουμε μαζί και να αναδειχθούν οι δημοτικοί σύμβουλοι, να πούνε ήμουνα παρόν όταν έγιναν αυτά και αυτά υπέρ του συνόλου του Δήμου, τότε νομίζω θα προσχωρήσουν, όχι στην παράταξή μας, θα προσχωρήσουν στο να υπερψηφίσουν αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε. Γιατί θα δοθεί και στους ίδιους η ευκαιρία να παίξουν μπάλα και να κάνουν κάτι καλό. Δηλαδή και οι ίδιοι το βράδυ που θα πηγαίνουν σπίτι τους θα είναι ικανοποιημένοι ότι έκαναν κάτι σπουδαίο για την πόλη. Και ότι αυτή τη στιγμή θα ξεπεράσουμε και την Καλαμάτα και την Τρίπολη και την Καβάλα και τη Λιόν και τόσες άλλες μεγάλες και σπουδαίες ευρωπαϊκές πόλεις. Και να συνεχίσουμε στην μια ερώτηση του Γιάννη. Λοιπόν, θα έχουμε σταθερή μια κυβέρνηση, αυτό ενδιαφέρει πολλούς σπαρτιάτες, γιατί με βάση τον νόμο και τις έδρες, την κατανομή των εδρών, θα πρέπει να συνεργαστείτε ή τον κύριο Βαλιώτη ή να συνεργαστείτε ευρύτερα με τους συμβούλους. Ευρύτερα. Ναι. Δηλαδή θα έχουμε κάθε ψηφοφορία και θα έχουμε ένα άγχος αν θα περάσει η μία πρόταση του Δημάρχου ή η άλλη, θα μπορέσετε κι εσείς να αντέξετε σε αυτό το στρες. Έχω αντέξει σε πολύ χειρότερα στρες, έτσι. Όταν πήγα να σπουδάσω 19 χρονών, ζούσα στο Χάρλεμ. Λοιπόν, έχω μάθει να ζω σε πίεση και στρες, δεν τα μασάω αυτά. Κάθε πρόταση, και καλά που μου το θέτετε έτσι, θα είναι δουλεμένη από πριν. Δηλαδή αυτό που γίνεται ξαφνικά, βρισκόμαστε σε ένα δημοτικό συμβούλιο και ερχόμαστε σαν τον Μωυσή, και έχω χρησιμοποιήσει και τη λέξη Μωυσής, με δύο πλάκες και λέμε αυτές είναι οι εντολές, ελάτε ψηφίστε τις, δεν είναι κάτι το οποίο θα κάνουμε. Μαζί με τους δημοτικούς συμβούλους των άλλων παρατάξεων θα λέμε έχουμε σκοπό να κάνουμε αυτό. Έχεις κάτι καλύτερο να μου προτείνεις. Πρότεινε το μου, γιατί δεν έχω κολλήματα, δεν έχω κρυφή ατζέντα όπως είπαμε. Δεν έρχομαι εδώ σαν το Μωυσή με δεδομένα πράγματα στο κεφάλι μου. Έλα εδώ, μπορείτε σε μένα να το κάνω καλύτερο.
Αν μου πεις ότι δεν βοηθάω, δεν συμμετέχω, δεν κάνω, τότε είσαι ακριβώς το πρόβλημα που έχει αντιμετωπίσει η Σπάρτη. Δηλαδή θα μας βρεις σκληρά απέναντί σου. Αλλά επειδή δεν είναι ο σκοπός μας να ερχόμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο με αυτό, ακριβώς αυτό το άγχος, και δεν έχουμε όρεξη να δημιουργήσουμε μια τέτοια κατάσταση, νομίζω ότι τα πράγματα θα προχωρήσουν αρκετά πιο ομαλά από ό,τι δείχνει. Και κυρίως ποντάρουμε στους νέους ανθρώπους που υποτίθεται έχουν πιο ανοιχτά μυαλά. Να είναι κάποιος δεσμευμένος με κάποιον, να έχει κάποιες δουλειές, που εγώ δεν έχω δουλειές προς κανένα. Μόνο προς αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τρέξαν τόσο καιρό, πιστέψαν σε εμάς. Σε κανέναν άλλο δεν έχω δουλειά. Μόνο στους φίλους που συμπαρανταχθήκανε ανιδιοτελώς μαζί μας. Λοιπόν, τι λέω. Ναι, θα εξηγήσουμε τα θέματα, θα ρωτήσουμε τη γνώμη τους. Αν είναι καλύτερη η γνώμη τους, την υιοθετούμε αμέσως. Δεν έχουμε κανένα λόγο να έχουμε άγχος μέχρι την τελευταία στιγμή. Και οι νέοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι θα δείξουν τον δρόμο και στους άλλους. Δηλαδή, όποιοι είναι νέοι και ορεξάτοι σε οποιαδήποτε παράταξη και αν ανήκουν, θα είναι οι άνθρωποι πάνω στους οποίους ποντάρουν για να προχωρήσει αυτή η πόλη μπροστά. Με τον νέο εκλογικό νόμο, λοιπόν, με το κλεισθένι και με τρεις-τέσσερις συνδυασμούς ουσιαστικά έχουμε και πολλούς νεοεκλεγέντες. Σίγουρα ένας νόμος δύσκολος και ίσως θα χρειαστεί στο να τα κατανοήσουν όλοι οι καινούργοι τουλάχιστον, αλλά και οι παλιοί, γιατί είναι κάτι καινούργιο. Αυτό το νόμο έχετε σκεφτεί να γινόταν κάποιο σαν σεμινάριο από κάποιους ειδικούς για να έχουν πραγματικά γνώση τι πρέπει, τι δεν πρέπει να ψηφίζουν και πραγματικά να καταλάβουν οι Δημοτικοί Συμβουλοί. Τη Σπάρτη και ενδεχομένως και όχι να το ανοίξετε και κάποιοι άλλοι από άλλους Δήμους φιλικά, ναι, το να ενημερωθούν. Ναι, έχουμε κατά νου. Έχω συζητήσει και με κάποιους ειδικούς στην Αθήνα. Βέβαια, η εμπειρία των ντόπιων είναι λίγο πολύ αναντικατάστατη. Υπάρχουν παλιότεροι που έχουν ζήσει σκληρές καταστάσεις και ξέρουν από τις κακοτοπίες. Γιατί το χειρότερο που έχεις να κάνεις είναι να βάλεις ένα πιο νέο με κάποια ευθύνη και να βρεις έναν τρόπο να το παγιδέψεις και να τα κάνει λίγο μπουσκεμα στην πρώτη φορά. Λοιπόν, το καταλαβαίνω γι' αυτό. Κανείς αναμάρτητος, κανείς αλάθητος. Λοιπόν, θα ανεχθούμε και κάποια λάθη, αρκεί να ήταν. Για την ευημερία. Ναι, ναι, το έχουμε αυτό κατά νου. Όχι μόνο για εμάς και για τους νέους όλων των παρατάξεων. Ναι, όντως. Είναι μερικοί παλιοί που νομίζουν τα ξέρουν όλα και πάντα θα νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Αλλά και σε αυτούς η πόρτα και η αγκαλιά είναι ανοιχτή. Αρκεί να έχεις όρεξη να αλλάξουν τα πράγματα και να φέρεις τα πάνω κάτω, να φύγεις από αυτή τη μετριότητα, να φύγεις από αυτό το τέρμα. Είμαστε η πόλη με τις χαμηλότερες διανυκτερεύσεις. Η πόλη με τη σπουδαιότερη ιστορία. Εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία, στην Απέλα, 230 χρόνια πριν τη δημοκρατία των Αθηνών επί Σόλων. Έτσι είμαστε 230 χρόνια, 2,5 αιώνες μπροστά από την Αθήνα. Εδώ γεννήθηκε η ιδέα της γερουσίας. Εδώ γεννήθηκε η ιδέα της διαρχίας. Ο Λυκούργος όταν έβαλε δύο βασιλιάδες αντί για έναν, είχε κάτι κατά νου. Και αυτό που είχε κατά νου το αντέγραψαν οι Ρωμαίοι. Το αντέγραψαν και οι Αμερικάνοι, οι οποίοι έχουν και president και vice president. Σε άλλα κράτη δεν έχεις. Στη Γαλλία δεν υπάρχει vice president, υπάρχει μόνο ο πρόεδρος, ο κ. Μακρόν. Η Ελλάδα δεν έχει δεύτερο αντιπρόεδρο, έχει μόνο τον πρόεδρο, τον κ. Παυλόπουλο. Έτσι λοιπόν η Σπάρτη δίδαξε πάρα πολλά πράγματα και δεν έχει ένα μουσείο. Υπάρχει αρχαιολογικό μουσείο, φάντασμα. Και ακόμη είναι όλα στα χαρτιά. Ακόμη και αυτά τα οποία ίσως δεν είναι καθ' αυτό αρμοδιότητα του Δήμου, θα τα κυνηγήσουμε. Θα πούμε εσύ κύριε Τάδε στην τάδε υπηρεσία, είσαι υπεύθυνος που έχει τερματώσει αυτή η προσπάθεια. Αλλά θα τους κυνηγήσουμε σε προσωπικό επίπεδο να βγάλουμε την επιμέλεια. Κύριε, εσύ που το κράτος σου ανέθεσε και σε επιφόρτησε με αυτή την επιμέλεια, δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου. Και εμένα σαν Δήμο μου κοστίζεις εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια ευρώ, γιατί έρχεται κάποιος τι να κάνει στη Σπάρτη, άμα δεν μπορεί να δει ένα ωραίο μουσείο. Υπάρχει ο ναός του μεγαλύτερου νομοθέτη όλων των εποχών του Λυκούργου. Δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτό. Θα σα ακούσουν φίδια μαζί. Χόρτα, ένα μέτρο χόρτα. Πώς θα πάει. Όλα, Αρτέμιδε, βέβαια. Τι να απολαύσει κάποιος και να πει πήγα στη Σπάρτη και είδα τι. Θα τους μάθουμε να κάνουμε και κάνα μπάνιο στα νεκρότα. Έχουμε πολλά κατά νου. Κύριε Δούκα, επειδή μερικοί είχαν μια τρελή αγωνία, αν είσαστε δημότης του Δήμου Σπάρτης, μήπως παίρνουν μια απάντηση και το εξέφρασαν αυτό, πιστεύω σε λάθος στιγμή. Τι έχετε να τους απαντήσετε. Διαφήμιση μας έκανε. Δηλαδή, καμιά φορά μερικοί πάνω στην εξυπνάδα τους και στην πολυπραγμοσύνη τους κάβουν το δικό του στο λάκκο.
θα μπορούσα να είμαι δήμαρχος και να μην είμαι δημότης. Δηλαδή, από τόσους εισαγγελείς και δικαστικούς και τόσες αρχές και τόσους νόμους και τόσες διατάξεις περνάει από το πράγμα. Θα μπορούσε να. Ας το καταγγείλουμε ότι κακώς βγήκε δήμαρχος αφού δεν είναι δημότης. Έτσι, δηλαδή, έχει την βλακεία καμιά φορά, τα ωριά της, αλλά και ο φανατισμός. Δηλαδή, αν θέλεις να πεις αν η παρακμή έχει πρόσωπο, καμιά φορά βλέπεις, ναι, η παρακμή έχει και πρόσωπο. Μπορεί να είναι και κάτι πιο γενικό, αλλά βλέπεις ακριβώς πώς πολιτεύεται κανείς. Δεν λέει, έλα εδώ, βρήκαμε έναν άνθρωπο, πώς θα τον ξεζουμίσουμε. Αυτές τις λίγες γνώσεις που έχει αποκτήσει στη Βάσινγκτον, στη Νέα Υόρκη, στο Πεκίνο, στο Λονδίνο, στις Βρυξέλλες, εδώ, πώς θα τον ξεζουμίσουμε. Κάθεσαι και λες, αν είναι δημότης, θα ήταν δυνατόν να είμαι υποψήφιος, αν δεν είμαι δημότης. Ήμουν δημότης πριν γεννηθούν αυτοί. Λοιπόν, πλατεία Πέτρου Δούκα, πλατεία της Αχαδιάς, που επιδόρησε όλη αυτή την περιοχή, όχι μόνο την πλατεία, και άλλα κομμάτια στο Δήμο, ο παππούς μου, ο θηρουργός Πέτρος Δούκας. Ο πατέρας μου γεννήθηκε και έπεσε εδώ στη Σπάρτη. Μας έφερνε κάθε... Ναι, δεν έχω ζήσει εγώ, δεν είμαι γέννημα θρέμα της Σπάρτης, αλλά έχω κάποιες εμπειρίες, τις οποίες φέρνω στην υπηρεσία των συμπολιτών μου. Κύριε Δήμαρχε, από αυτά που μας λέτε, έχω μια ερώτηση σπαζοκεφαλιά. Ανοίγετε την αγκαλιά σας, από ό,τι κατάλαβα, σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους, σε όλες τις παρατάξεις. Και στους Σπαρτιάτες γενικότερα, και ας ήταν εκτός πολιτικού. Ας επικεντρωθούμε λίγο στους δημοτικούς συμβούλους. Μιλήσατε όμως ότι έχετε μια ιδιαίτερη μια δουλειά, ας πούμε, σε αυτούς που σας στήριξαν σε αυτές τις εκλογές. Ευχαριστία εγώ τη δουλειά. Okay. Ευχαριστώ και εκτιμάω τη στήριξή τους. Ωραία, εδώ θέλω να μας πείτε το εξής. Οι άμεσοι συνεργάτες σας, όλοι ήταν συνεργάτες, οι άμεσοι ήταν οι αντιδήμαρχοι και ο πρόεδρος του Συμβουλίου. Αυτοί από πού θα πηγάζουν? Αυτοί θα πηγάζουν με δική μου εισήγηση, γιατί καταλαβαίνουν κι άλλοι ότι δεν μπορεί να έχεις αντιδημάρχους το όλο τον άλλο. Δηλαδή υπάρχει και μια ηθική τάξη σε αυτά τα πράγματα. Αυτοί θα είναι άνθρωποι της δικής μας παράταξης και πιθανώς και άλλων παρατάξεων, ανάλογα με την όρεξη που έχουν να δουλέψουν παρέα. Δηλαδή, το αφήνω ανοιχτό αυτό. Επαναλαμβάνω, δεν έχω δουλεία σε κανένα. Και είναι τόσα πολλά τα πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς, που δεν χρειάζεται να έχει τον τίτλο του αντιδημάρχου. Θες να βοηθήσεις, έχουμε και άλλα πράγματα. Επομένως, ναι, αν υπάρχουν άξια στελέχη, τα οποία θα τα δούμε τους επόμενους μήνες, που θα μπορούσαν να προσφέρουν περισσότερη δουλειά στη Σπάρτη, χωρίς να ανήκουν στη δική μας την παράταξη, δήμος που μας αξίζει κλπ. Είπα, είμαι ανοιχτός και η αγκαλιά είναι ανοιχτή. Δώσε μου την ευκαιρία να σε αξιοποιήσω. Αυτό είπα πριν. Δηλαδή, το δικό μου το σύνθημα είναι πες μου τι μπορώ εγώ να κάνω σαν υπηρέτη σου για να κάνεις εσύ καλύτερα τη δουλειά σου και να βοηθήσεις την πόλη να κάνει καλύτερα τη δουλειά της, που είναι να ανακτήσει το μεγαλείο τους και να βοηθήσει την καθημερινότητα των ανθρώπων. Αλλά και το να ανακτήσει το μεγαλείο που αυτή τη στιγμή το έχει λίγο πολύ παραμελημένο. Όχι χαμένο, παραμελημένο. Όπως σε μια τηλεόραση μπορεί να την κλείσει, αλλά υπάρχει ένα κόκκινο φωτάκι εκεί που σημαίνει ότι είναι έτοιμη να ανοίξει. Δεν είναι πράσινο το φωτάκι, είναι κόκκινο. Τώρα εδώ είναι κόκκινο, αλλά με ένα κουμπάκι μπορεί να ξαναγίνει πράσινο. Εκεί. Αυτή είναι η ιδέα μας. Έχετε μιλήσει διαρκώς σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις σας για την προσέλκυση όσων μπορούν να προσφέρουν ικανών στην κοινωνία εδώ της περιοχής σε διάφορους τομείς. Θέλω να ρωτήσω πώς θα γίνει αυτή η προσέλκυση, πώς θα αξιολογηθούν αυτοί οι άνθρωποι, πού θα μπορούν να απευθυνθούν για να έρθουν κοντά σας. Όπως έλεγε κάποιος, ρωτώντας, πας και στη σελήνη. Αν έχεις όρεξη και ρωτήσεις, πέστε μου ρε παιδιά, στο παρόλι ποιοι είναι καλοί. Στη Σπάρτη, στην Ενωρία του Αγίου Νικολάου και στην πλατεία Πέτρου Δούκα, ποιοι είναι τα καλύτερα παιδιά. Θα βρει καλούς ανθρώπους. Και αν έχει όρεξη να τους βρει, έτσι. Όπως έλεγε ο Κιόρης στο τέλος και ο Πλάτωνας, τον καλό τον ψάχνεις εσύ. Αν περιμένεις εκεί στην κρεβατάρα σου και στο καναπέ σου να έρθουν να σε παρακαλέσουν, δεν έκανες δουλειά. Ψάξε να βρει τον καλό και εσύ φέρνει τον. Λοιπόν, και εμείς θα ψάξουμε. Αλλά και κάποιος από μόνος του έχει όρεξη. Το έχουμε πει τόσες φορές που δεν δικαιολογείται να πει δεν ήξερα ότι έχετε όρεξη να με αξιοποιήσετε. Λοιπόν, φέρτε μου νέο κόσμο και εσά και απευθύνω και μέσω ημών με ύψιλον την πρόσκληση. Βρέστε μου καλό κόσμο, βρέστε μου νέα παιδιά μέχρι 95 χρονών που έχουν όρεξη να βοηθήσουν φρέσκα στη σκέψη, με εμπειρία, με όρεξη. Πρέπει για παράδειγμα στον ευρώ να πάω να κάνω μπάνιο. Πριν από λίγα χρόνια που έκανα μπάνιο, η φάλακα των δέντρων ήταν 6-7 γύρω από τις όχθες. Δηλαδή πέρναγες 7 δέντρα για να φτάσεις στην όχθη. Τώρα έχει μείνει ένα δέντρο. Μετά το ένα δέντρο είναι ξεραίλα.
χόρτα, χωράφια κλπ. Και λες, καλά, είναι δυνατόν αυτό το ιερό ποτάμι να είναι σε αυτή την κατάσταση μία μόνο συστάδα δέντρο δεξιά και αριστερά, γιατί 7-8 ή να μην ξαναγίνει αυτό το πράγμα πάρκο με τα original δέντρα, τα αρχαίγωνα δέντρα, ιτιές, λεύκες, πλατάνια κλπ. Λοιπόν, αυτό θα το βάλουμε μπρος πάρα πολύ σύντομα. Έχω βρει με δασοπόνους και δασολόγους κάποιες άκρες και είναι πράγματα που παίζουν τώρα σε ένα δημοτικό συμβούλιο. Ποιος θα μπορούσε να σου πει, όχι, άστονα έτσι, με πεταμένα στρώματα και σκουπίδια και ποιο διάλογο υπάρχει εκεί. Ποιος σύμβουλος θα σου λέει, ναι, δεν θέλω να αναπλάσω αυτό. Δεν θέλω να ομορφύνω λίγο τις πλατείες, να αλλάξω λίγο τα πεζοδρόμια. Μπορεί να αρχίσουν να λένε ποιος θα είναι ο προμηθευτής για αυτή τη δουλειά. Θα είναι τόσο διαφανής η προσπάθεια που δεν νομίζω κανείς θα μπορεί να πει οτιδήποτε. Εφόσον αρχίζοντας από το Δήμαρχο δεν έχουμε καμία δουλεία, δεν θα επιτρέψουμε και στους άλλους να μας φέρουν στο Δημοτικό Συμβούλιο τις δουλειές τους. Έτσι θα είμαστε αρκετά σκληροί και αυστηροί σε αυτό. Ναι, αγάπη, αγκαλιά, δώσε μου ευκαιρία, θα σου δώσουμε ευκαιρία. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να αξιοποιήσεις και να προχωράς μπροστά. Αλλιώς θα είμαστε σκληρά απέναντι. Κύριε Δούκα, αυτή τη στιγμή ο Δήμος Σπάρτης, στο Δήμο Σπάρτης τρέχουν κάποια έργα. Κάποια έργα είναι σε αναμονή να ενταχθούν και κάποιες μελέτες, οι οποίες είναι έτοιμες να υποβληθούν σε περίπτωση που κάποιο πρόγραμμα τρέξει. Για όλα αυτά είσαστε ενημερωμένος, θα τα προχωρήσετε? Όχι, δεν είμαι ενημερωμένος σε όλα, αλλά θα ενημερωθούμε φυσικά τις επόμενες εβδομάδες. Αλλά καταρχήν δεν πάμε να ανατρέψουμε ό,τι προσπάθεια έχει γίνει. Δεν ερχόμαστε εδώ σαν τον Κόναν τον Βάρβαρο να κάνουμε το δικό μας και να απαξιώσουμε ό,τι έχει γίνει. Αυτά τα έργα τα οποία έχουν εγκριθεί προχωράνε. Καλώς να προχωρήσουν. Αν είναι κάποια σε αρχικό στάδιο μελετών, θα ρίξουμε μια ματιά να δούμε αν η μελέτη είναι σε κάποιο σωστό δρόμο ή ήταν κάτι αναχρονιστικό. Αλλά καταρχήν θα σεβαστούμε τις προσπάθειες που έχουν γίνει. Είπα πριν, δεν ήρθαμε εδώ ούτε να απαξιώσουμε ούτε να απλαχθούμε. Λοιπόν, αυτά τα οποία είναι δρομολογημένα και προχωράνε, καλώς να προχωρήσουν. Αν μπορούμε να κάνουμε κάποια παρέμβαση για βελτιώσεις, θα τις κάνουμε. Αλλά όχι για να τα καταστρέψουμε και να αρχίσουμε πάλι από το μηδέν. Οπότε, ό,τι καλό έχει γίνει, θα το εστερνιστούμε και όπως είπα, θα έχουμε πολύ στενή συνεργασία με τον νυν Δήμαρχο. Δηλαδή, προσβλέπουμε για τα επόμενα 4 χρόνια να είναι κοντά μας, να μας συμπαρασταθεί και να μας στηρίξει. Και το αντίστροφο φυσικά. Κύριε Δούκα, όση ώρα μιλάτε, δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί έξω η τροχέα, όλη τη σιρήνα βάζει πιθανόν και για διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα. Με λίγα λόγια, το κυκλοφοριακό που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην πόλη μας. Πώς θα το αντιμετωπίσετε? Μία ωραία λύση, γιατί αφού κάνουμε κουβέντα, θα είναι ένα-δύο κτίρια, τριόροφα, τετραόροφα που θα είναι υπάρχει. Και όφελος θα έχει ο Δήμος οικονομικό με ένα μικρό αντίτιμο και να πιάσει ο. Ωραία, ο κόσμος έτσι έχουμε μάθει να πηγαίνουμε στη δουλειά του με το αυτοκίνητο. Αυτό, όσο και να προσπαθήσει ο Δήμος, δεν πρόκειται να το αλλάξει. Γιατί κάποιοι που μένουν λίγο πιο έξω, δεν είναι στο κέντρο, το χρειάζονται αυτοκίνητο. Όταν θα έρθουν στο κέντρο για να ψωνίσουν, ούτε να κουβαλήσουν μπορούν. Ωραία τα μεγάλα λόγια, κύριε Λαυρόπουλε, δεν με κοιτάτε έτσι. Λοιπόν, έχετε κάποιο πρόγραμμα, τι σκέφτεστε να κάνετε γι' αυτό? Το βασικό πρόγραμμα που ανέφερα πριν είναι το λεγόμενο Master Plan. Είναι μια πόλη που δεν έχει Master Plan και γίνονται παρεμβάσεις οι οποίες είναι επιτόπιες. Ναι. Θέλω να δω πού θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερα πεζοδρόμια, τι θα γίνει με το κυκλοφοριακό, αν πρέπει να υπάρχουν φανάρια και πού πρέπει να υπάρχουν φανάρια. Αλλά αυτό χρειάζεται επιστημονική δουλειά, πολεοδομική. Και μέχρι να ξεκαθαρίσει αυτό το γενικό master plan με αεροφωτογράφηση σε όλη την πόλη για να ξέρουμε για κάθε δρόμο τι θα γίνει από τη Λαϊκή Αγορά μέχρι το Πανεπιστήμιο, δεν θα σας πω θα κάνουμε αυτό. Γιατί λείπει το master plan και γίνονται αποσπασματικές παρεμβάσεις. Με αποτέλεσμα σε ένα χρόνο να λες, όχι, δεν μου κάνει αυτό, ξαναξύσαι και βγάλε αυτό, ξύλωσε το όλο. Πάνε τα λεφτά των φορολογούμενων. Οπότε θα έχουμε λίγη υπομονή, αλλά λίγη υπομονή, γιατί αυτά δεν σηκώνουν για μια τετραετία να τα μελετάς. Και μόνο αυτό θέλω να κάνω και μια παρένθεση. Καμιά φορά οι μελέτες κοστίζουν περισσότερο από το έργο. Έτσι, βλέπω κόστος μελετών και λέω, μάλλον πώς είναι δυνατόν να κοστίζει μια μελέτη τόσο. Τι κάνετε τώρα, παιδιά? Δηλαδή το μεγαλύτερο γραφείο από τη Νέα Υόρκη να φέρνει ένα μελετητικό θα μας κόστιζε το έργο κάτι τόσο. Λοιπόν, θα το δούμε και αυτό το θέμα, το κόστος των μελετών. Και παραλαμβάνω, θα τελειώσουμε με master plan.
Στην πόλη γίνονται πάρα πολλά αποσπασματικά. Ξυλώνει, βάζει ένα σωλήνα. Μετά από ένα χρόνο ξυλώνει ξανά για να βάλει άλλο σωλήνα. Και τα πεζοδρόμια μα που κάποτε ήταν το μικρό Παρίσι, όπω λέγανε οι δύο Ισπανοί, και τώρα έχουμε αυτά τα μαύρα χάλια. Όπω το θέμα των ποδηλατών. Θα εισάγουμε και αυτόν τον θεσμό του να μπορεί να παίρνει επί τόπου ένα ποδήλατο και να τα αφήνει κάπου αλλού, αφού έχει κάνει τη δουλειά σου. Γιατί κατά αυτό σπάρτη έχει και επίπεδα ακόμα και μπορεί να είναι και κάποιε ανηφορίτσε οι οποίε να κουράζουν περίπου. Αλλά κατά βάση είναι. Οπότε θα φέρουμε. Αυτό το πράγμα δεν χρειάζεται και ειδική φιλοσοφία. Θα δούμε τι καλύτερε πρακτικέ σε πόλει από το Τελ Αβίβ μέχρι το Λονδίνο που τα έχουν υιοθετήσει αυτά και θα πάρουμε το καλύτερο. Αλλά σύντομα. Δηλαδή αυτά δεν θα τα αρχίσουμε να τα μελετάμε για 10 χρόνια. Σε 2 μήνε θα έχουμε έτοιμη την αρχική μελέτη. Θα δούμε ότι πράγματι αυτό είναι εφικτό και θα προχωρήσουμε. Όπως επίσης θα ήθελα να βρούμε έναν τρόπο επιδότησης ποδηλάτων για αριστούχους και μαθητές που πάνε καλά στα μαθήματά τους. Να αρχίσουμε να βραβεύουμε με πιο έξυπνους τρόπους τα παιδάκια, ώστε να νιώθουν ότι κάτι γίνεται εδώ. Γιατί πρέπει να τα εντάξουμε. Η αποχή τους στις τελευταίες εκλογές ήταν σημαντική. Έτσι, σαν να λένε ό,τι και να γίνει δεν με αφορά. Αυτό σιγά σιγά πρέπει να το αλλάξουμε. Τους κάνουμε να νιώσουν ότι τα αφορά. Γιατί αυτά δεν. Εγώ τώρα δεν είμαι πιτσιρικάς. Ό,τι και καλό να κάνω πρέπει να το απολαύσει κάποιος πιο νέος από μένα, για τους περισσότερους. Πιο νέος από μένα. Δεν το λέτε, είμαστε πιο πολύ όλοι στην ίδια ηλικία. Εσύ είστε μικρούλα. Μικροτή. Τα γράφουμε νομίζω. Τάκης Καρουνιάρης από τον Fly, για να γνωριζόμαστε σιγά σιγά. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας, καλή θητεία εύχομαι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω όσον αφορά τις ομιλίες και στις συνεντεύξεις που δώσατε. Αναφερθήκατε σε πολλά έργα τα οποία μάλιστα θα πραγματοποιηθούν, όπως είπατε, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο κόσμος θα ήθελε να μάθει και να του δώσετε ένα χρόνο διάγραμμα. Πότε θα δει τα πρώτα αυτά αποτελέσματα αυτών των δηλώσεών σας και του προγραμματισμού που έχετε κάνει? Είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες να ξέρουν πότε θα αρχίσουν αυτά τα έργα να υλοποιούνται, τα οποία υποσχεθήκατε. Θα έλεγα σε 4 μήνες. Τόσο σύντομα. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Και επαναλαμβάνω υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μας βάζουν όλοι τρικλοποδία, έτσι, ότι δηλαδή θα έχουμε μια στοιχειώδη συστήχηση. Έχετε δώσει κάποια προτεραιότητα? Αυτό που ανέφερα και πριν είναι πάνω από 400 πράγματα που μπορούν να αρχίσουν ταυτόχρονα, γιατί δεν περιμένει άλλα, είναι στη Λογκάστρα, άλλα στο Λογκανίκο, άλλο το κέντρο της Σπάρτης. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλές προτεραιότητες, γιατί πρέπει να φτιάξουμε αυτές τις ομάδες, τις οβές της, έλεγε ο Υπουργός, ομάδες άμεσης δράσης. Έτσι, πρέπει να μαζέψουμε κόσμο να δούμε αυτό το project. Ευρώτας. Πάρ' το και έφυγες τώρα. Δεν θέλω να σε δω σε 5 μέρες να μου πεις τι έχεις κάνει, όχι να μου πεις γιατί δεν γίνεται αυτό. Πες μου, πέτυχα αυτά και αυτά. Τα ποδήλατα που είπαμε. Μια ομάδα νέων, πέστε μου τι έγινε. Πότε θα μπορώ να πάρω ποδήλατο? Θα τους κυνηγάω από αυτό, για να τους λέω κάνε αυτό, κάνε τ' άλλο. Λεφτά με το πρόβλημα. Για κάποια πράγματα έχει η Ευρώπη, για κάποια πράγματα θα αναδιαρθρώσουμε τον προϋπολογισμό του Δήμου, να δούμε πραγματικά ποιες είναι οι προτεραιότητες πλέον. Γιατί θα έχουμε προτεραιότητες που θα είναι και κάπως αναπτυξιακές. Δηλαδή, τι είναι αυτό που μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, να ξοδέψω 2 ευρώ, αλλά θα μου έρθουν πίσω 6 ευρώ, ώστε να έχω 6 ευρώ μετά για να ξοδέψω και να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε, όπως λένε οι ξένοι, out of the box. Δηλαδή να αφήσουμε το καθημερινό το ίδιο και το ίδιο. Όσο μπορούμε. Γιατί είναι και μια κοινωνία που είναι συντηρητική. Δεν το πολύ θέλει αυτό το επαναστατικό και το ριζοσπαστικό. Σου λέει κάτσε καλά εδώ. Αλλά εκείνοι τους είπαμε ότι δεν είναι θέμα αν εσένα σου αρέσει. Σκέψου αν είναι καλό για τα εγγόνια και τα βαθμιστήρια σου και τα νύψια σου και τα παιδιά σου. Έτσι. Γιατί αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτή η ολιγανθρωπία όπως την έλεγε ο Αριστοτέλης. Η Σπάρτη λέει εξέλιπτε την ολιγανθρωπία. Δεν είχε αρκετό κόσμο και ντόπιου για να σηκώσουν τα άρματα και τα όπλα. Λοιπόν, όλα αυτά που λέμε θα έχουν πολύ λιγότερο νόημα. Λοιπόν, για μένα τα παιδιά του Δημοτικού Συμβουλίου και του Λυκείου είναι ο βασικό πελάτη μα. Δηλαδή, αυτά πρέπει να ενεργοποιήσουμε και να κινητοποιήσουμε και όλα τα άλλα που θα κάνουμε πρέπει να έχουν σαν στόχο αν τελικά εξυπηρετούνται τα πιτσιρίκια που θα είναι έφηβοι και άντρες του και γυναίκες του αύριο. Ευχαριστώ. Σε επίπεδο HR, κύριε Δουργά, θα υπάρχει κριτήριο αναφοράς
στους σταυρούς ή θα υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση από τις ικανότητες ή την εμπειρία του καθενός, γιατί έχω να έχει ικανότητα ή εμπειρία και να μην εκλέχθηκε. Ναι. Έχω δύο ερωτήματα. Ένα είναι αυτό και θα επανέλθω. Νομίζω ήταν το πρώτο που είπα. Ότι η αγκαλιά είναι ανοιχτή, έστω κι αν δεν μας ψήφισες ή δεν πήγες καν να ψηφίσεις, ή αν μας μαύρισες κανονικά ή ήσουν εντελώς απέναντι. Είπαμε, αν είσαι καλός, αν έχεις όρεξη να σηκώσεις τα μανίκια, έλα δίπλα μας. Αν έχεις όρεξη να συνεργαστείς και ό,τι να κρατάς μούτρα ή να βάζεις προποδίες ή να κάνεις συνεχές τάκλινγκ. Λοιπόν, δεν με πειράζει καθόλου αν ήσουν απέναντι. Έχεις μια φρεσκάδα, είσαι όρεξάτος ή όρεξάτη. Έλα, έλα κοντά. Επομένως, δεν ισχύει αυτό. Εντάξει, νιώθω ψυχικά μια υποχρέωση προς τους ανθρώπους που με στήριξαν από την πρώτη μέρα. Προφανώς έτσι και με συγκινεί αυτή η στήριξη. Αλλά τώρα έχουμε γυρίσει σελίδα και πάμε στο τι θα κάνουμε για τη Σπάρτη. Άνθρωπος του κόσμου είναι αυτός ο οποίος μπορεί να κάνει πράγματα για τη Σπάρτη σχεδόν ερήμημο. Όσα πιο πολλά πράγματα μπορεί να γίνουν από μόνα τους, τόσα πιο λίγα θα έχω πάνω στην καμπούρα μου. Και όσο πιο λίγα έχω στην καμπούρα μου, τόσο πιο πολύ μπορεί να κάνουμε άλλα πράγματα για το καλό της πόλης. Το δεύτερο ερώτημα, συγγνώμη. Όχι, ποια η πρόθεσή σας και σε τι βαθμό μπορεί να κινηθεί συνεργασίες με την νέα περιφερειακή αρχή? Νομίζω θα έχουμε άριστη συνεργασία. Θα σας συγχαρητήρια καταρχήν στον κύριο Αμίκα για την νίκη του. Θα έχουμε άριστη συνεργασία, νομίζω και αυτός το προσβλέπει. Είναι κοινό το συμφέρον. Δηλαδή δεν νομίζω θέλει και αυτός να μην στηριχθεί κάτι από το οποίο και ο ίδιος θα είναι ωφελημένος. Και ο ίδιος θα λέει, κοιτάξτε τι κάναμε εκεί. Επομένως, ναι, προσβλέπω σε πάρα πολύ στενή συνεργασία, σε πάρα πολλά επίπεδα. Κύριε Λέιτης. Ευχαριστώ. Κύριε Κουκ, ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στο Δήμο μας είναι με τα αδέσποτα. Δεν ξέρω αν έχετε επισκεφτεί το καταφύγιο. Οι συνθήκες είναι άθλιες. Λέω, έχω προσωπική εμπειρία. Θα το κοιτάξετε? Θα βρεθεί λύση για αυτά τα ταλέπορα ζωντανά εκεί κάτω? Έχω στο σπίτι μου μαζέψει 4 αδέσποτα. Όποτε έβγαινε ο γιος μου και έβγαινε ένα σκυλάκι αδέσποτα, τσουπ το μάζευε. Αυτή τη στιγμή έχουμε 4 αδέσποτα σκυλιά και 3 αδέσποτες γάτες, οι οποίες γεννάνε και αυξάνεται το αριθμό των αδεσπότων το οποίο έχουν κατοικοεδρεύσει στο σπίτι μου. Ο πεθερός μου είχε πάνω από 25 αδέσποτα μαζέψει στο Βικέρνη, τον οποίο είχε μια μαϊμού και ένα κυμπατζή. Άλλο κυμπατζή, άλλο οι μαϊμούδες. Επομένως, έχουμε στο DNA μας αυτή τη έμφυτη ανάγκη και φιλοδοξία να κάνουμε κάτι εκεί. Μου έχει κάνει εντύπωση το εξής. Αυτοί που είναι φίλοι και δηλώνουν φίλοι με τα αδέσποτα, δεν δηλώνουν φίλοι μεταξύ τους. Δηλαδή, έχω δει ομάδες ανθρώπων που ενδιαφέρονται για τα αδέσποτα, αλλά μεταξύ τους είναι σε πόλεμο τύπου τζιχάντ. Και μου έχει κάνει έκπληξη αυτό. Έτσι, σε μια μικρή κοινωνία, άνθρωποι με κοινό στόχο ή δηλωμένο κοινό στόχο, μεταξύ τους να είναι σε τέτοιες κακές σχέσεις. Γιατί μίλησες με αυτόν και δεν μίλησες με τον άλλο, ή πρώτα χαμογέλασες εκεί και μετά χαμογέλασες εδώ. Απίθανα πράγματα δηλαδή. Επομένως, ναι, θα δούμε αυτούς που πραγματικά ενδιαφέρονται για τα σκυλάκια, να δούμε πώς θα αναβαθμίσουμε το χώρο τη φιλοξενία του τέλος πάντων τώρα κλπ. Και πώς θα μπορούμε να έχουμε αρκετούς πόρους για να μπορούμε να τα ταΐζουμε και να είναι τέλος πάντων πολύ λιγότερο δυστυχισμένα από ό,τι είναι σήμερα. Επομένως, συμπονάμε και πραγματικά θέλουμε να βοηθήσουμε και θα το κάνουμε και θα το κάνουμε γρήγορα. Έτσι, αλλά υπήρξε αυτό το πρόβλημα που σας είπα και μου είχε κάνει την προοπτική, προκαλέσει μεγάλη έκπληξη. Συνεχίζοντας τις Μοτούλας, ήθελα να πω ότι ο Δήμος δίνει 120.000 ευρώ το χρόνο για τα αδέσποτα. Επειδή και εγώ μέσα στο σπίτι μου έχω ένα σκυλάκι, το οποίο δεν το αφήνω αδέσποτο, αλλά το έχω μέσα στο σπίτι μου, εγώ θα παρακαλούσα 120.000 που δίνει ο Δήμος για τα αδέσποτα, 120.000 να δίνει και για τις οικογένειες, οι οποίες πεινάνε, που αυτή τη στιγμή δίνει γύρω στις 40.000. Να υπάρξει δηλαδή κάποια ισορροπία έτσι σε αυτό. Ακούστε, είπα κάτι πριν. Θα το δούμε επί τη βάση των πραγματικών ανθρωπίνων αναγκών, αλλά ο Θεός μας έδωσε μυαλό για να προστατεύουμε και τα ζώα μέσα. Δηλαδή, είπε, όταν είπε στον άνθρωπο, του είπε: κάτσε εκεί και προστάτευσε αυτούς που είναι πιο αδύναμοι από σένα. Λοιπόν, και τα σκυλάκια που είναι αδύναμα θα τα προστατεύσουμε. Θα κάνουμε όμως κάποιους ελέγχους προϋπολογισμών να δούμε με αυτά τα λεφτά ποια είναι η ανταποδοτικότητα. Δηλαδή, αυτά τα λεφτά πιάνουν τόπο.
με 120.000 ευρώ, η κατάσταση των αδεσπότων θα πρέπει να είναι πολύ καλύτερη από αυτή που είναι σήμερα. Έτσι, το λέω χωρίς να έχω κάνει προσωπικό έργο. Όταν ξοδεύεις τόσα λεφτά, 120.000 ευρώ είναι 120.000 ευρώ, έτσι δεν είναι λίγα. Και λες, εκεί θα πρέπει να είναι πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που είναι σήμερα. Τάκης Καρουνιάρης από τον Fly, για να γνωριζόμαστε σιγά σιγά. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας, καλή θητεία εύχομαι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω όσον αφορά τις ομιλίες και τις συνεντεύξεις που δώσατε. Αναφερθήκατε σε πολλά έργα τα οποία μάλιστα θα πραγματοποιηθούν, όπως είπατε, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο κόσμος θα ήθελε να μάθει και να του δώσετε ένα χρόνο διάγραμμα. Πότε θα δει τα πρώτα αυτά αποτελέσματα αυτών των δηλώσεών σας και του προγραμματισμού που έχετε κάνει? Είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες να ξέρουν πότε θα αρχίσουν αυτά τα έργα να υλοποιούνται, τα οποία υποσχεθήκατε. Θα έλεγα σε 4 μήνες. Τόσο σύντομα. Μάλιστα. Ναι. Και επαναλαμβάνω υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μας βάζουν όλοι τρικλοποδία, έτσι, ότι δηλαδή θα έχουμε μια στοιχειώδη συστήχηση. Έχετε δώσει κάποια προτεραιότητα? Αυτό που ανέφερα και πριν είναι πάνω από 400 πράγματα που μπορούν να αρχίσουν ταυτόχρονα, γιατί δεν περιμένει άλλο, είναι στη Λογκάστρα, άλλο στο Λογκανίκο, άλλο το κέντρο της Σπάρτης. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλές προτεραιότητες, γιατί πρέπει να φτιάξουμε αυτές τις ομάδες, τις οβέστης, έλεγε ο Υπουργός, ομάδες άμεσης δράσης. Έτσι πρέπει να μαζέψουμε κόσμο με αυτό το project. Ευρώτας, πάρ' το και έφυγες τώρα. Δεν θέλω να σε δω σε 5 μέρες να μου πεις τι έχεις κάνει, όχι να μου πεις γιατί δεν γίνεται αυτό. Πες μου, πέτυχα αυτά και αυτά. Τα ποδήλατα, πού πάμε. Μια ομάδα νέων, πέστε μου τι έγινε. Πότε θα μπορώ να πάρω ποδήλατο. Θα τους κυνηγάω, όχι για να τους λέω κάνε αυτό, κάνε τ' άλλο. Λεφτά με το πρόβλημα. Για κάποια πράγματα έχει η Ευρώπη, για κάποια πράγματα θα αναδιαρθρώσουμε τον προϋπολογισμό του Δήμου, να δούμε πραγματικά ποιες είναι οι προτεραιότητες πλέον, γιατί θα έχουμε προτεραιότητες που θα είναι και κάπως αναπτυξιακές. Δηλαδή, τι είναι αυτό που μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, να ξοδέψω 2 ευρώ, αλλά θα μου έρθουν πίσω 6 ευρώ, ώστε να έχω 6 ευρώ μετά για να ξοδέψω και να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε, όπως λένε οι ξένοι, out of the box. Δηλαδή να αφήσουμε το καθημερινό το ίδιο και το ίδιο. Όσο μπορούμε. Διότι είναι και μια κοινωνία που είναι συντηρητική. Δεν το πολύ θέλει αυτό το επαναστατικό και το ριζοσπαστικό. Σου λέει κάτσε καλά είναι αυτό. Αλλά εκείνοι τους είπαμε ότι δεν είναι θέμα αν εσένα σου αρέσει. Σκέψου αν είναι καλό για τα εγγόνια και τα βαθμιστήρια σου και τα λήψια σου και τα παιδιά σου. Έτσι. Γιατί αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτή η ολιγανθρωπία όπως την έλεγε ο Αριστοτέλης. Η Σπάρτη λέει εξέλιπτε δύο ολιγανθρωπία. Δεν είχε αρκετό κόσμο και ντόπιου για να σηκώσουν τα άρματα και τα όπλα. Λοιπόν, όλα αυτά που λέμε θα έχουν πολύ λιγότερο νόημα. Λοιπόν, για μένα τα παιδιά του Δημοτικού Συνεργασίου και του Λυκείου είναι ο βασικό πελάτη μα. Δηλαδή, αυτά πρέπει να ενεργοποιήσουμε και να κινητοποιήσουμε και όλα τα άλλα που θα κάνουμε πρέπει να έχουν σαν στόχο αν τελικά εξυπηρετούνται τα πιτσιρίκια που θα είναι έφηβοι και άντρες του και γυναίκες του αύριο.